Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε το δεύτερό μας τραπέζι για απόψε. Να καλησπερίσω τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, δημοσιογράφο, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαμάνη. Τι κάνετε? Είμαι καλά, όπως μπορεί να είναι καλά, όσο μπορεί κανείς να είναι καλά, με αυτά όλα που βλέπει. Μάλιστα. Τις ώρες που περνάνε, που πληθαίνουν διάφορα σημεία που δείχνουν τη σύψη αυτής της κυβέρνησης. Να καλησπερίσω και τον λαλίστατο Γιάννη Στρατάκη. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Κοντεύει όμως να μου φύγει η λαλιά με αυτά που βλέπω. 5 με 7 όπως ακούμε, είσαι λαλίστατος στο κόκκινο Δευτέρα ως Παρασκευή και τις Κυριακές εδώ με τη φωνή λαού. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Θέλω να ξεκινήσουμε από την Πέγκα. Από την περασμένη εβδομάδα, κύριοι, έχει υπάρξει μία αναζωπήρωση της υπόθεσης των υποκλοπών. Λίγο η άφηξη της Πέγκα, λίγο η επιλογή φιλοκυβερνητικών μέσων να ξανανοίξουν το θέμα και να σηκώσουν τους τόνους. Νομίζω το θέμα επανήλθε παρά το παλαιό υποκλοπές τέλος. Και φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια, αν κρίνω από την πολύ αποκαλυπτική πρόγευση που δίνει το ντοκουμέντο για το φύλο της Κυριακής. Και θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Αντώναρε. Κοιτάξτε, εδώ και αρκετές μέρες κυκλοφορούν διάφορα στοιχεία, αρκετά στοιχεία θα έλεγα, που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η παρακολούθηση προσώπων του δημόσιου βίου και όχι μόνο είναι πολύ εκτεταμένη. Είναι αυτό που σας έχω πει και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή σας που μου δίνετε τη χαρά να με καλείτε. Γνωρίζω από καιρό πρόσωπα που υπηρετούν στη σημερινή κυβέρνηση. Πρόσωπα που είναι κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να είναι σήμερα στην κυβέρνηση. Προστίθενται από ό,τι ακούω και συγγενικά πρόσωπα υπουργών. Προστίθενται ονόματα επιχειρηματιών. Προστίθενται ονόματα ανθρώπων, δημοσιογράφων που δεν είναι φιλικοί προς την κυβέρνηση. Όλα αυτά δείχνουν ότι το σύστημα αυτό της παρακολούθησης είτε είναι με Predator, είτε είναι με τις λεγόμενες νόμιμες, όπως λέει η κυβέρνηση. Εγώ αμφισβητώ αν είναι καν νομότυπες. Πάντως άλλο Predator, άλλο νομιμοφανής επισύνδεση. Νομότυποι μπορεί να είναι, νομιμοφανής μπορεί να είναι. Ακόμη και αυτό αμφισβητείται από τη στιγμή που σύμφωνα με πληροφορίες που, όπως ξέρετε, τις έχουμε ακούσει όλοι, η αρμόδια εισαγγελέας, η κυρία Βλάχου, λέει αριστερά και δεξιά, καλό είναι να μιλήσει αν θέλει δημόσια, ότι δεν είχε πλήρη γνώση ή ότι δεν είχε ελέγξει τη βασιμότητα των ισχυρισμών που τις είχαν υποβληθεί από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να υπογράψει. Και απορώ πως μία εισαγγελέας βάζει την υπογραφή της σε ένα τόσο ευαίσθητο έγγραφο. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν μαζί με την υπόθεση Πέγκα, και θα καλέσω όλους να ακούσουν πολύ προσεκτικά, πρώτον τι περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις μέχρι στιγμής της Επιτροπής Πέγκα που ολοκλήρωσε σήμερα τις ακροάσεις της στην Αθήνα, και δεύτερον τις δηλώσεις συγκεκριμένων μελών της, κορυφαίων, που αφήνουν σαφείς σκιές για τις ευθύνες της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού προσωπικά για αυτό το θέμα. Θα πω δε και κάτι άλλο. Ένας πολύ διακεκριμένος καθηγητής πανεπιστημίου από τη Βόρεια Ελλάδα, ο Νίκος Μαρατζίδης, εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα, είτε ότι αισθάνεται πολύ δυσάρεστα. Είπε σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι αισθάνεται πολύ δυσάρεστα κάθε μέρα που περνάει και εξακολουθεί να μην παρετείται ο κύριος Μητσοτάκης, διότι τον θεωρεί υπεύθυνο αυτής της στύψης. Κάθε μέρα που περνάει, και ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της κυβέρνησης και αυτή είναι προσωπική μου γνώμη, τραβάει τη χώρα. Τραβάει τη διεθνή εικόνα της χώρας όλο και πιο βαθιά μέσα στο βούρκο. Και λέω αυτή τη φράση με απόλυτη συνέστηση της βαρύτητας που έχει η λέξη βούρκος. Βούρκος είναι εκεί που μας έχει οδηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης, το επιτελικό του κράτος και η στενή του ομάδα που φέρει μαζί με αυτόν την απόλυτη ευθύνη για ό,τι έχει γίνει στη χώρα και ό,τι γίνεται ακόμη στη χώρα. Διότι εγώ έχω την αίσθηση και έχω και πληροφορίες ότι παρακολουθήσεις συνεχίζονται από κέντρα είτε εντός
δημοσίων υπηρεσιών ή εκτός δημοσίων υπηρεσιών. Έτσι. Ερωτώ, αυτό είναι εκτίμηση, πληροφορία? Έχω αίσθηση ότι συνεχίζονται. Έχω και εγώ και έχω και πληροφορίες, διότι θυμάστε ότι σε προηγούμενη εκπομπή σας είχα πει ότι διεπίστωσα ότι παρακολουθούμε ο ίδιος από δύο διαφορετικές πηγές. Δεν λέω τέτοια πράγματα τυχαία. Ξέρω επίσης, και το έχω γράψει επανειλημμένα, διότι ό,τι λέω το λέω επώνυμα, δεν είμαι ο ανώνυμος σχολιαστής, ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι ξέρουν ότι παρακολουθούνται. Το γιατί σιωπούν μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Μου προκαλεί όμως και μεγάλη περιφρόνηση, θα έλεγα, προς τα πρόσωπά τους, διότι δεν έχουν την ετοιμότητα, την πολιτική αυτονομία, ναι, και τα κότσια να βγουν και να το πούν. Μάλιστα. Κύριε Στρατάκη, να έρθω και σε εσάς. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό που συμβαίνει? Ήρθανε οι Ευρωπαίοι, μας είπαν ότι τα πράγματα δεν τα κάνουμε πολύ καλά, ότι πρέπει να διαλευκανθεί το ζήτημα αυτό πριν πάμε σε εκλογές. Βγαίνει και ο διεθνής τύπος και μας τσιμπάει λίγο. Έρχεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και λέει πίσω δεν γίνεται να πάμε έτσι σε εκλογές με αυτή την υπόθεση ανοιχτή. Από την άλλη, η κυβέρνηση περί άλλων τη ριβάζει. Έστειλε τον κύριο Γεραπετρίτη να τοποθετηθεί στην Πέγκα. Γεραπετρίτης για κάθε νόσον και κάθε τα λοιπά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η κυβέρνηση με τη στάση της ομολογεί την ενοχή της. Είναι τόσο απλό. Και απορώ πως βγαίνουν στελέχη, όπως άκουγα νωρίτερα τον κύριο Γαϊτάνη. Συγγνώμη που τον σχολιάζω απόντα. Δεν αλλά, είναι παρόν, αλλά το επιχείρημα θέλω να δείτε. Ναι. Βγαίνει η κυρία Βόζεμπεργκ, ωσαν να ήταν επίτροπος σε μια συνέντευξη τύπου. Ναι. Και σχολιάζει, αφού έχει φύγει η Επιτροπή, ότι από πού τεκμέρεται ότι το Πρέταντορ κτλ. Λοιπόν, ακούστε, επειδή εκείνη η ουσία, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Αντώναρο, όλα είναι έμπνευση και σχεδιασμός Μητσοτάκη, και θα το αποδείξω με μια απλή λογική. Πέρα το ότι είναι ατζαμίδες από ένα σημείο και μετά, αφού έσκασε το ζήτημα, δεν μπορούν να μαζέψουν το Πρέταντορ. Εάν όντως δεν έχουν καμιά σχέση με τον Πρέταντορ, τι εμπόδιζε το Μητσοτάκη την επομένη που έσκασε να πει «Το σταματάω, το κόβω, το απαγορεύω, τελεία, παύλα». Γιατί δεν το κάνει. Μισό λεπτό. Γιατί δεν το κάνει. Με βάζεις να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Επίτευξε. Γιατί δεν το κάνει. Να σου πω. Παρακαλώ. Ότι το Predator λειτουργεί με όρους διαδικτύου. Το διαδίκτυο δύσκολα κόβεται, μπλοκάρεται κάτι το οποίο μπορεί να σου στείλουν ένα link, να το πατήσεις από λάθος, από περιέργεια. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Λέει όμως ότι εγώ καταθέτω νομοθετικό, αναλαμβάνω νομοθετική πρωτοβουλία και απαγορεύω τη χρήση παράνομων και κακόβουλων λογισμικών στη χώρα. Και όποιος συλληφθεί θα τιμωρείται παραδειγματικά. Και δεν το κάνει. Ένα. Δύο. Όποιος συλληφθεί να το εμπορεύεται. Να το χρησιμοποιεί με καθιονδήποτε τρόπο και να το εμπορεύεται. Mm. Απαγορεύω και την εμπορία του στη χώρα μου. Γιατί δεν το κάνει. Δύο. Δύο επιχειρηματίες εμπλέκονται στην όλη ιστορία. Ακριβώς. Γιατί τους αποκρύβει και δεν τους αφήνει να τους καλέσει η Επιτροπή? Γιατί ο κύριος Στασούλας, παρεξηγώντας το ρόλο του, δεν είναι εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ο οποίος ψηφίστηκε από όλους σχεδόν τους βουλευτές και συμπεριφέρεται χειρότερα από πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και όχι ως πρόεδρος της Βουλής. Έχει τεράστια ευθύνη. Και αυτό θα το συνοδεύει σε όλο του το πολιτικό βίο. Εάν έχει μέλλον. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί κι άλλος πέρασε από αυτή τη θέση, αλλά είδατε και στις μέρες μας πώς καταλήγει, γιατί τα παιδιά του έκαναν την τάδε δουλειά ή όχι. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Εάν ο Μητσοτάκης, και όταν λέω Μητσοτάκης εννοώ το στενό κύκλο Μητσοτάκη, είχε πρόθεση ή είχε παρασυρθεί ή είχαν κάνει λάθος οι συνεργάτες του, θα μπορούσε να το διορθώσει. Απαγορεύω από σήμερα τη διακίνηση καθιονδήποτε τρόπο και τη χρήση του Predator ή οποιοδήποτε άλλου κακόβουλου λογισμικού, και όποιος συλληφθεί να το κάνει θα έχει μια αυστηρότατη ποινική μεταχείριση. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν επιτρέπει στην ΑΔΕ
να δίνει τα ονόματα των παρακολουθούμενων. Είπανε ένα λεπτό τώρα, ένα λεπτό, ένα. Είπε ο κύριο Γεραπετρίτη. Καλό δικηγόρο του διαβολού. Είπε ο κύριο Γεραπετρίτη ότι θα προχωρήσουν στην, σε άρση τη τροπολογία που απαγορεύει. Ναι, είπε και ο να ενημερώνονται. Κυρία Γιάμαλη, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Είπαν ότι το σκέφτονται να το κάνουν. Και είπαν ακόμη ότι αυτό το είχαν πει και πριν από 4 εβδομάδες. Βεβαίως, αν το είχε γράψει ο Στάθος Παπαντονίου στην Καθημερινή. Ακριβώς. Είχαν κάνει και μεγάλη διαρροή και στον κύριο Παπαδιώχο στην Καθημερινή. Ναι. Και είχε γράψει, Παπαδιώχο ήταν το ρεπορτάζ, είχε κάνει μια ολόκληρη σελίδα. Βεβαίως. Και τότε μας λέγανε οι τι θα γίνει. Οι θεσμικές θωρακίσεις. Όλα αυτά λοιπόν είπανε στην Μπέγκα ακριβώς τα ίδια, ότι είναι μέσα στα σχέδιά τους να δούνε εάν είπαν. Αυτό γράφει η Μπέγκα και αυτό θα καταγράψει. Κοιτάξτε, καθόμαστε τώρα και διηλίζουμε τον κόσμο. Ακούστε, σε ποια χώρα του κόσμου, ερώτημα απλό, απορία, σε ποια χώρα του κόσμου θα μπορούσε να σταθεί κυβέρνηση με αυτά τα ζητήματα των παρακολουθήσεων? Πέστε μου μια χώρα. Γιατί εγώ λέω ότι ακόμα και οι υποσαχάριες χώρες, τις οποίες θεωρούμε όπως τις θεωρούμε, δεν θα έφταναν σε αυτά τα χάλια. Και θα φέρω ένα παράδειγμα να το τεκμηριώσω. Νιγηρία, 2010, σκάνδαλο Siemens. Αυτοί λογοδότησαν όσοι ευθύνονταν και ενεχόταν στο σκάνδαλο Siemens, φυλακίστηκαν, έχουν βγει έξω τώρα, γιατί εξέτησαν την ποινή τους, και η κυρία Siemens πλήρωσε. Πού? Στην Νιγηρία. Στην Ελλάδα, να πούμε τι έχει συμβεί. Ο Χριστοφοράκος θα κάνει πάρτι όπου να είναι στη Μεσοτυχία, στην Τίνο. Έτσι, είναι όλοι τους αθώοι, σκάει Νοβάρτης και τώρα σκάνει παρακολουθήσεις. Λοιπόν, ακούστε, οι νεοδημοκράτες θα πρέπει να πάνε, αλλά λέγαμε και κάτι με τον κύριο Αντώναρο έξω, ποιος θα το πάει? Ο κύριος Μεϊμαράκης είναι εξαφανισμένος. Μεϊμαράκης, δεν ενδιαφέρεται από πότε ξεκίνησε αυτή η δράση? Είμαι σίγουρη ότι παρακολουθεί. Των φίλων του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή, πώς γέαλο χάλασαν τα κομπιούτερ στην εκλογή της αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας? Πώς χάλασαν! Πώς χάλασαν? Γιατί τόση αιμονή ο Κοντολέων να αναλάβει πρόεδρος ΣΕΙΠ? Είχε προηγουμένως ανάμειξη ή σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη ο Κοντολέοντας? Τι υπονοείς ότι... Εγώ ξέρω ότι τα κομπιούτερ χάλασαν στην εκλογή αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Έγιναν οι εκλογές μετά από λίγο καιρό και το outsider κέρδισε τις εκλογές. Τι λέμε τώρα? Και πού είναι ο Μαϊμαράκης εξαφανισμένος? Και η Βόζεμπερ ως επίτροπος της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έλα, τον έχεις ακούσει? Όχι, εγώ ευθέως. Γιατί κοιτάξτε κάτι, τις ευθύνες τις έχουν εξίσου και οι νεοδημοκράτες που αυτή την ώρα σιωπούν. Γιατί η παράταξη θα την πληρώσει. Και αν δεν βρισκόταν ο Γιώργος Παπανδρέου, για να μαθαίνουμε ιστορία, ο ΓΑΠ, αν δεν βρισκόταν, η Νέα Δημοκρατία δεν θα είχε δει ακόμα εξουσία έτσι όπως είχε φύγει. Και με τις ειδίκες του και φύγει. Γιάννη, λοιπόν, κατανοώ την ευαισθησία σου για το πόσο βάλετε ως παράταξη η Νέα Δημοκρατία. Όχι, και πόσο λαμβώνεται από θέματα αυτό, δημοκρατίας. Αλλά στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται αυτό. Είναι όχι, κυρία. Ποιες δημοσκοπήσεις τώρα? Η τελευταία θα μου επιτρέψετε. Η τελευταία δημοσκόπηση της MRB, η οποία δίνει ένα συνεχώς μειούμενο σε σχέση με τις τελευταίες. Είναι στη στροφή τώρα. Ποσοστό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. 4,5 μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με την ίδια δημοσκόπηση πριν από ένα έτος. Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και προβάλλεται σήμερα, ακόμη και από τους ιστοτόπους οι οποίοι είναι φιλικοί προς την Νέα Δημοκρατία, είναι, για να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές, τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τι σημαίνει αυτό? Πώς βλέπει ο κόσμος στα θέματα που τον απασχολούν, κυρίως τα θέματα της ακρίβειας, της διαχείρισης, της αποτελεσματικότητας, τη σημερινή κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Είναι καταστροφικά τα νούμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ κύριε Αντώναρε, με όλο το σεβασμό, κατανοώ το επιχείρημά σας. Αλλά δεν γίνεται να λέμε ότι στα ποσοτικά είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αλλά στα ποιοτικά χωλαίνει. Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί τα ποιοτικά παίρνουν και αναλύουν θερυπίν τι θα κάνουν οι αναποφάσιστοι που έχουν σε αυτές τις μετρήσεις, τώρα εν ώψη των επόμενων εκλογών, το μεγαλύτερο ποσοστό που είχαν ποτέ.
Και εκεί οι λεγόμενοι αναποφάσιστοι, δηλαδή αυτοί που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή, τις τελευταίες 48 ώρες, τελευταία εβδομάδα αν θέλετε, πριν από την κάλπη, είναι σε τεράστιο ποσοστό πλειοψηφικά υπέρ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπέρ των άλλων κομμάτων. Μ' αρέσει που αναλύετε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τις αναλύω. Εγώ ούτε τις διαβάζω. Ο καθένας έχει τον τρόπο. Ούτε που τους διαβάζω. Ακούστε, γιατί. Εγώ θα δεχτώ και θα ζητήσω και δημοσίως συγγνώμη από όλους τους δημοσκόπους, εάν βρεθεί μία δημοσκοπική εταιρεία, το έχω πει δημόσια και το επαναλαμβάνω, να με καλέσει να πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο και να επιλέγουμε μαζί τυχαία νούμερα. Έλα βρε Γιάννη μου, τι είσαι εσύ, είσαι ο επίτροπος. Όχι, εννοεί. Ακούστε, εγώ τον καταλαβαίνω τον κύριο. Ακούστε κάτι. Εσύ λες ότι είναι συγκεκριμένα τα νούμερα που παίρνουν. Φυσικά. Είπανε άλλωστε 61% που παίρνουν, λοιπόν, είναι σε σταθερά τώρα νούμερα. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη από το δημοσκόπο, αλλά θα πάμε μαζί στο τηλεφωνικό κέντρο και λέμε, μάλιστα, ποιο να πάρουμε ρε παιδιά, πες ένα νούμερο και παίρνουμε τυχαία. Μα είναι σοβαρά τώρα να ασχολιόμαι με... Εγώ δεν... Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά εγώ τις δημοσκοπήσεις ούτε καν τις διαβάζω. Δεν με αφορούν. Τελείως. Ξέρεις ποια είναι η δημοσκόπηση δική μου? Ότι εχθές πήγα στο My Market, θα πω και το όνομα, και φτάνοντας στο ταμείο, φύσκα τα ταμεία, λέω ρε παιδιά, δεν είδα στο σούπερ μάρκετ σας το πινακιδάκι αυτό με το καλάθι του νοικοκυριού? Και δεν πρόλαβα να τελειώσω τη λέξη νοικοκυριού και είχε ξεκινήσει όλη η ουρά και έβριζε. Απατεώνες πάνω, απατεώνες κάτω. Μας εξαπατούν. Πας στα σούπερ μάρκετ και τσιτώνεις τους καταναλωτές. Όχι, ήμουνα κήρεμος. Και ξέρετε, πετιέται και ένας και μου λέει, εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος? Λέω, την τέβαψα τώρα. Καλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν τα λέτε, πρόσεξε. Γιατί δεν τα λέτε? Τα λέμε όμως. Τα λένε. Δεν με βλέπει ο κόσμος τώρα, είμαι κομμένος. Μόνο στο κόντρα βγαίνω. Εντάξει, ακούστε, δεν είναι ότι πανηγύρισε κανένας από τους δημοσιογράφους πάντως και από λοιπόν, τις μεγάλες εκπομπές. Υπάρχει τέτοια αντίδραση στον κόσμο, τέτοια πίεση και νιώθει αυτή την κοροϊδία που σε λίγο ο Γεωργιάδης, πολιτικά εννοώ, θα περνάει άνετα από την τρύπα του μακαρονιού νούμερο 6. Πολιτικά θα περνάει από την οποία. Πολιτικά εννοώ, έτσι. Ο άνθρωπος να είναι καλά. Πολιτικά θα περνάει από την τρύπα του μακαρονιού νούμερο 6. Συγγνώμη, στα Βόρεια όπου εκλέγεται είναι αμέσως μετά τον κύριο Χατζηδάκη, δεύτερος, έτσι. Στις τελευταίες εκλογές. Ναι. Λέτε ότι θα πέσει. Αφήστε να δούμε πρώτον. Εξαρτάται. Τώρα, εγώ ούτε εξαρτάται ποιοι θα είναι υποψήφοι και σε τι σειρά θα βγουν. Στα Βόρεια είναι η κυρία Γεραμέως, ο κύριος Χατζηδάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει καταρτήσει λίστα από τουλάχιστον 15 ονόματα σημερινών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, το έχω ξαναπεί, οι οποίοι είναι προγραμμένοι. Δηλαδή θα τους υποθεί ότι σας παρακαλούμε πάρα πολύ στις επόμενες εκλογές να μην είστε υποψήφοι. Για λόγους... Ένα-δύο. Κοιτάξτε, δεν θα πω ονόματα, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω από 70 στην ηλικία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει... Τα ψωμιά τους, άρα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Έχουν υπηρετήσει πάνω από 20 χρόνια στη Βουλή. Για ορισμένους θα προφασιστούν ότι έχουν θέματα υγείας και εκεί θα παιχτεί το μεγάλο παιχνίδι. Κανείς από αυτούς πάντως που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να πετάξει έξω από την κοινοβουλευτική ομάδα και οι οποίοι είναι, ξέρετε, αυτόματα επανεκλέξιμοι, θα το έλεγα, διότι είναι πολύ δημοφιλή πρόσωπα, δεν θα δεχθεί αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, σας βλέπω πολύ αισιόδοξος ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές, θα καταρτήσει λίστες. Κύριε Στρατάκη, εγώ λέω ότι γιατί εδώ πέρα, τώρα, με αυτά που βγαίνουν κάθε τόσο, και όταν εγώ βλέπω εφημερίδα του Μαρινάκη να γράφει ρεπορτάζ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εμένα τα πράγματα αρχίζουν και μου μυρίζουν μπαρούτι. Και άγριο μπαρούτι. Όχι μόνο μπαρούτι. Όχι μπαλωθιές ζούκες. Έχει αρχίσει το φυτίλι και καίγεται. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι λίγο επιχειρηματίας να παρακολουθείτε. Και δεν είναι τι ένας. Λέει με τον Υπουργό. Δεν είναι μόνο και ένας. Ξέρετε τι εξηγείτε τώρα. Να σας πω τι εξηγείτε. Θυμόσαστε μήπως την κηδεία του Θοδωράκη? Τι θυμήθηκα τώρα εγώ, Τι θυμόσαστε? Θυμόσαστε όταν έμπαινε ο Μαρινάκης στην εκκλησία και ο Μητσοτάκης ήταν δίπλα, τι έκανε ο Μητσοτάκης? Γύρισε αλλού αδιάφορα, σαν να μην τον έβλεπε. Ναι και. Τι ναι και. Τώρα, χθες τον παρακολουθούσε τις συνομιλίες και τους υπουργούς. Πώς ήξερε κάτι και γύριζε την πλάτη. Παιδιά, αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και μπαίνουμε και εμείς σε οικοτολογίες, σε εικασίες κτλ.
ακόμα και πιο, αν θέλετε, οργιώδης έτσι φαντασία, οχριά μπροστά σε αυτά που θα δούμε ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα. Ο παρακολουθήσας του παρακολουθήσαντος. Έτσι είναι. Δηλαδή, υπάρχουν, είναι δυνατόν να παρακολουθούνται υπουργοί όπως γράφουν και δεν διαψεύδονται? Βέβαια, εδώ είναι το πρόβλημα, γιατί πάνω σκάρει αυτός που φωτογραφήθηκε από την εφημερίδα του συγκροτήματος ότι παρακολουθεί το ΔΕΝΗ βγήκε να πει κουβέντα. Γιατί... Ο πρώην νομίζω ότι αν δεν μιλήσει θα βγει βουλευτής στη Β' Αθήνας. Καλά, εντάξει. Μα και αυτό είπα προηγουμένως. Καλά, εντάξει. Νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος. Πρέπει να φτάσει να είναι πρώτα υποψήφιος για να βγει. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Τόσο οι παρακολουθήσεις, όσο και όλη αυτή η επέλαση στο δημόσιο χρήμα, έτσι, είναι στο στενό πυρήνα Μητσοτάκη. Να φέρουμε παραδείγματα. Ναι. Πώς τον είπαν, Πάτσης. Κομμένος από το Μεϊμαράκι. Και το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει, ο Ελλάδο παιδί. Και από το Σαμαρά. Καλά. Και από τον προηγούμενο πρόεδρο. Ελλάδο παιδί μου. Διορίσου βουλευτής. Οι μονοεδρικές είναι διορισμός. Έτσι. Έχουμε την κυρία Ρεβέκα. Τι είσαι εσύ, παιδί μου, το Μητρό. Μας ξέρεις. Η πίτσικα, λες. Ναι, Ρεβέκα. Τα ξέρεις όλα. Έλα εδώ εσύ, διόρισε την εκεί. Έλα εσύ εδώ, διόρισε την εκεί. Λοιπόν, έρχεται η κυρία Χάρης. Τι είναι, σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Κυρία Κούτσιλες. Εγώ τις λέω με τα μικρά. Πρέπει γιατί να έχουμε τι είναι, μια... είναι κολλητές σου, δεν είναι κολλητές σου, με τα επώνυμα. Και μ' αρέσουν τα μικρά. Με εντυπωσιάζει και το Ρεβέκα και το Χάρης. Λοιπόν, έλα εδώ, πάρε εσύ δουλειές. Πού αλλού γίνονται αυτά, ρε παιδιά? Δηλαδή, να συνειδητοποιήσει ένας που μας ακούει, εάν είχε κάνει το ένα χιλιοστό του χιλιοστού ο Τσίπρας, θα είχε κρεμαστεί στο Σύνταγμα. Οποιοςδήποτε πρωθυπουργός πριν... Θα είχε κρεμαστεί στο Σύνταγμα. Όλα αυτά παραπέμπουν σε ένα στενό πυρήνα. Να το ξαναπώ 10.000 φορές. Υπουργός, η σύζυγος νομική σύμβουλος στην εταιρεία από την οποία εξαρτάται το ενεργειακό, αν θέλετε, σύστημα και ζήτημα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Πού ξαναγίνονται αυτά? Δεν λέω ότι είναι παράνομα. Μάλιστα. Είναι νομιμότατα. Όμως εδώ τίθεται ένα ζήτημα ηθικής. Ο Βουλγαράκης εξαφανίστηκε από προσώπου πολιτικής για αυτή την κουβέντα που τόλμησε να πει. Το νόμιμο και το ηθικό. Περί νομίμου και ηθικού. Εξυφανίστη. Ξέρεις θα πει εξυφανίστη. Και εδώ το βλέπουμε καθημερινά να παραβιάζεται. Μάλιστα. Λοιπόν... Έχει ηθική η πολιτική. Και θα πω και μια κουβέντα. Συγγνώμη. Γιατί άκουγα εχθές τον Ανδρουλάκη εδώ. Ναι. Συγγνώμη. Το νου σου. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Με προβληματίζει το ότι δεν πήγε ζωντανά να καταθέσει την Επιτροπή Πέγκα. Ένα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κανένα μήνυμα. Να πέσει, να μην πέσει, να ανοίξει. Του στόπε live σε πανευρωπαϊκή μετάδοση. Όχι, δεν με ενδιαφέρει, η Πέγκα. Όφιλε πρώτος να πάει. Πήγε δηλαδή η Βόζεμπεργκ, πήγε ο ένας ο άλλος και δεν πήγε αυτός. Της Πέγκα, Γιάννη μου. Εμένα... Ακούστε. Να το ολοκληρώσω. Αυτό που κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, που το λέω ως χωριανάκι μου και ως γεροντότερος, αυτή η ισοπεδωτική αντίληψη ότι ίδιος είναι ο Μητσοτάκης, ίδιος είναι ο Τσίπρας, ίδιοι είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ήρθα εγώ από παρθενογένεση για να υπηρετήσω τη χώρα, θα πρέπει να το κόψει χθες. Διότι αυτό το ακριβώς είναι το επιχείρημα της ακροδεξίας. Ότι όλοι οι πολιτικοί είσαστε... Εγώ πάω θα ήθελα σε διάλειμμα, ζητώ συγγνώμη. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα ολοκληρώσει τη σκέψη ο δικηγόρος του κύριος Αντώναρος και θα προσταθεί και στην παρέα μας και ο κύριος Κάντας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Έκοψα νωρίτερα τον κύριο Αντώναρο και θέλω να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Δύο πράγματα θέλω να Ελάτε. Πω για αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως. Έχουμε μία σύμπτωση, αν θέλετε, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη, πολλών δυσάρεστων για την κυβέρνηση παραγόντων. Πρώτον, τις παρακολουθήσεις, που μπορεί να φαίνεται ότι δεν απασχολούν σε πρώτο επίπεδο την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, είναι λάθος. Εγώ νομίζω ότι πολλοί Έλληνες πολίτες αναρωτιούνται τι συμβαίνει πραγματικά. Και αν επιβεβαιωθούν οι σημερινοβραδινές πληροφορίες, αύριο μεθαύριο, τις επόμενες 48 ώρες, τότε νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολιτικό σεισμό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η αδιαφορία η ουσιαστική.
που δείχνει η κυβέρνηση για την φτώχεια, τις δυσκολίες της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Και μην μας μιλήσουν για το 5 ή 6% εκείνων που είχαν, έχουν και θα εξακολουθήσουν να έχουν σε αυτόν τον τόπο και σε κάθε τόπο την άνεση να κάνουν ό,τι ονειρεύονται ότι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Η μεγάλη πλειοψηφία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και δεν λύνονται με αυτό το αστείο καλάθι, περίεργη σύλληψη, ακόμη πιο περίεργη εκτέλεση, το οποίο σοφίστηκε η κυβέρνηση πάλι με έμπνευση και υποστήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς το δικό του πράσινο φως. Και τρίτο και τελευταίο, με αυτό συνδέεται η οργή που αισθάνονται όλο και περισσότεροι πολίτες για τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Με αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Στρατάκης. Και θα πληθύνουν αυτά. Βγαίνουν συνέχεια στοιχεία στο φως. Αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση κρέμεται από μία κλωστή. Μπορεί να μην πέσει σήμερα, μπορεί να μην πέσει αύριο, μπορεί να μην πέσει τον επόμενο μήνα, αλλά κρέμεται από μία κλωστή. Πάμε στο σημείο αυτό. Και κάποιοι άλλοι κρέμονται από μια κλωστή, συνταξιούχοι είναι, που τους έχουν τάξει αυξήσεις 6-7%. Να υποδεχθώ λοιπόν τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα, πρόεδρο της Πανελλήνιας. Χτυπάει και κάποιο ρολόι, κάποιο κινητό. Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, λοιπόν, ο κύριος Κάντας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, κύριε Κάντα. Καλό βράδυ, αγαπητή Νατάσα. Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω, λοιπόν. 9 του μήνα θα κατέβετε στην απεργία. Όχι μόνο θα κατέβουμε, ναι, αλλά θα είμαστε, όπως ξέρεις, και οι συνταξιούχοι με μετά από τις 180 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που κάναμε το 2021 και το 2022. Έτσι λοιπόν και στις 9 του Νοέμβρη, την Τετάρτη που έρχεται, θα είμαστε εκεί μπροστά να διαμαρτυρηθούμε, όπως το κάνουμε και πάντα, και είμαστε πρωτοπόροι. Εκείνο όμως που θέλω εγώ, αγαπητή Νατάσα, εδώ να πω, είναι ότι, όπως ξέρεις, έρχεται η καινούρια καταιγίδα η Εύα. Αλλά επειδή είναι Σάββατο πρωί αύριο και το Σάββατο πρωί έχω φέρει μαζί μου μια ομπρέλα να τη δείξω στους συναδέλφους, στους συνταξιούχους, ναι, να την κρατάνε, γιατί το γνωστό κανάλι του Φαλήρου και ο γνωστός δημοσιογράφος θα αρχίσει πάλι να βρέχει αυξήσεις στις συντάξεις. 1, 2, 3 και 4. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω μέσα σε 2 λεπτά, ποιοι συνταξιούχοι δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ αύξηση. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί, αγαπητέ κύριε Στρατάκη? Από 1η-1η του 23 λοιπόν, το 7% το περιβόητο δεν θα το πάρουν 1.200.000 συνταξιούχοι. Δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ. Πάμε σε αυτό το περιβόητο, αγαπητοί συνάδελφοι, τα 250 ευρώ, αυτό το επίδομα της φτώχειας. Ποιος θα το πάρει, αγαπητή μου Νατάσα? Ποιος? Θα το πάρουν οι άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι που παίρνουν μέχρι 800 ευρώ κύρια και επικουρική. Και ποιοι δεν θα το πάρουν, αγαπητοί συνάδελφοι? 1.400.000 συνταξιούχοι δεν θα πάρετε τα 250 ευρώ. Ενώ με τη θεσμοθετημένη 13η σύνταξη του 2019 θα παίρνατε και 600 και 700 ευρώ όλοι οι συνταξιούχοι. Πάμε τώρα σε αυτό που είναι ντροπή για μένα. Να κάθεται να λένε τώρα άνθρωποι μορφωμένοι που θέλονται να λογίζονται δημοσιογράφοι ότι 1.85 ευρώ που θα πάρουν περίπου 500.000 συνταξιούχοι λόγω της κατάργησης της έκτακτης εισφοράς του 2011 που επιβάλλεται στα εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ και είναι 1.85, να τη λένε ότι είναι αύξηση στη σύνταξη. Να πάμε τώρα, αγαπητή Νατάσα, γιατί μέσα σε 5 λεφτά, τι να πρωτοπώ. Να πάμε τώρα σε αυτή τη μαύρη τρύπα μέσα στο νερό για το καλάθι του Άδωνη. Έχετε, μήπως έχεις εδώ το καλάθι? Εγώ το ψάχνα με μικροφακό στα σούπερ μάρκετ να το βρω και δεν το βρίσκα. Μία από στους τα ίδια. Στους ανθρώπους, λέει, απευθύνεται. Αγαπητή Νατάσα, μία από τα ίδια. Αυτοί θα μας πάρουν τα αυγά και τα πασκάλια με αυτό που κάνουν. Θα κλείσουν τα μικρά μαγαζιά, τον μπακάλικο της γειτονιάς μου, της κυρίας Σοφίας, που πάνε Σάββατο και Κυριακές να πάρουμε ένα αυγό, να πάρουμε ένα ξύδι, ένα γάλα. Και με θα τα κλείσουν. Και με Δευτέρι. Και δεν υπάρχει. Και θέλω να πω ότι αυτή η σύνταξη που παίρνει ο συνταξιούχος μεσοσταθμικά είναι 700 ευρώ μεικτά.
Καθαρά 670. Τι θα του φτάσει, αγαπητή Νατάσα, όταν έρχεται ο λογαριασμός των 300 ευρώ του ηλεκτρικού παρόχου που κερδίζουν εκατομμύρια κάθε μήνα και στο συνταξιούχο δεν του φτάνει? Είπαμε στις 14, επανέρχομαι τώρα, να δεις τον αποκλεισμό που είχα και είμαι και πρόσωπο, πώς θα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Στρατάκη, το ανεπιθύμητο πρόσωπο. Persona non grata. Μπράβο. Στις 14 του Οκτώβρη, λοιπόν, πήγαμε στο, μετά από 3,5 χρόνια, δέχθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, να δεχθεί την αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής των κλαδικών συνταξιουχικών σωματείων, των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Την επιτροπή που είμαστε 9 άτομα. Τώρα τι θα κάνετε, δεν και μου λέτε, τι έκανε, κύριε Κάντα. Λοιπόν, απέκλεισε τον Κάντα την επιτροπή. Να μην πάμε να μιλήσουμε. Συγγνώμη, να μην πάμε και ποιοι πήγανε. Λοιπόν, και τι του μισό πάνε. Λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει ζήτημα. Μπράβο. Ούτε αυτοί τους ξέρουν. Μισό. Όχι, τον κύριο Πουρπούρη τον ξέρουν όλοι. Τώρα μιλάμε. Κατ' επιλογή, λοιπόν, κατ' επιλογή από την ενιαμελή επιτροπή πήρανε μόνο 3 άτομα. Ποιοι? Εντάξει, το Δήμο τον Κουμπούρη, τον κύριο Ηλιόπουλο. Τον κύριο Ηλιόπουλο, ναι, έτσι και τον κύριο Τάτσι από τον ΟΑΕΔ. Οι άλλοι 3-4 που ήταν άνθρωποι, συνταξιούχοι βέβαια, αλλά δεν είχαν σχέση με την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα. Καλά, και ήτανε, δεν τους ήξερα. Και ήτανε, άκουσα, αγαπητή Νατάσα, τώρα, ακούστε λίγο και τώρα, πού είναι το ήτανε, ακούστε λίγο τώρα, λίγο τώρα, ναι, ήταν από τους υπουργούς. 7 υπουργοί, ναι, και έλειπε, άκουσε, αγαπητή Νατάσα, ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός εργασίας, ο κύριος Κατζηδάκης, ήταν από όν. Και τι έταξε, λοιπόν, ακούστε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη, αυτά που σας ανέφερα εγώ εδώ, ότι ένα στους 3 συνταξιούχους δεν πρόκειται να πάρει ούτε 1 ευρώ αύξηση. Και τι του είπαμε εμείς, με αυτά τα μέτρα, κύριε Μητσοτάκη, πάλι θα περάσουν οι συνταξιούχοι ένα χειμώνα χωρίς θέρμανση. Όταν το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 1,34 και ο συνταξιούχος εδώ και 6-7 χρόνια δεν αγόρασε πετρέλαιο, όταν ήταν 700 ευρώ το λίτρο ή 600, θα αγοράσει τώρα? Ότι δεν έχουμε να φάμε βασικά είδη διατροφής, γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ. Και του λέμε και αυτό που κάνεις τώρα, θα περάσουμε και το χειμώνα με κλειστά φώτα. Διότι, αγαπητή Νατάσα, ναι, οι πάροχοι τι κάνουνε? Έχουνε στείλει γράμματα σε όλους, μέσα σε αυτούς είμαι κι εγώ, και μου ζητάνε αφαίρετα από 1η-1η του 23 να σταματήσω που έχω το συμβόλαιο το σταθερό και να μου το κάνουν κειμενόμενο. Και τι μου λένε παρακάτω? Τι ότι κάντα, θα πρέπει να πεις στη Μαγδά, τη γυναίκα μου, ότι θα πρέπει να κάνει και μείωση της κατανάλωσης 15%. Γι' αυτό λέω ότι θα περάσουμε ένα χειμώνα και με κλειστά φώτα. Όλοι οι συνταξιούχοι, λοιπόν, θα πρέπει στις 9 του Νοέμβρη να κατεβούν να συμπαρασταθούν στους εργαζόμενους, να πλημμυρίσουμε όλη την Αθήνα και να αφήσουμε αυτά τώρα άλλη πλατεία Κλαθμόνος και άλλη, να πάμε εκεί στα Προπύλαια και άλλη να είναι στα Χαυτεία. Όλοι μαζί να γίνει ένα ποτάμι ορμητικό, να μπορέσουμε να ανατρέψουμε με δημοκρατικές διαδικασίες, γιατί δέχομαι και μηνύματα, μου λένε, λες να ανατρέψεις την κυβέρνηση, και λέω δημοκρατικά, μέσα με την ψήφο μας, που θα έρθει σε λίγο, έτσι, διότι αυτή είναι η χειρότερη κυβέρνηση που έχει υπάρξει με τα πολεμικά. Ξέρετε τώρα, μερικοί φίλοι της εκπομπής μου λένε, εμείς τον θυμόμαστε τον Κάντα όταν πήγαινε στο κανάλι και στις εκπομπές και φώναζε για τους προηγούμενους. Και εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς πάντα είστε στο πλευρό του συνταξιούχου, του ανδρός και της γυναικός. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αν ξέρατε τι θα γινότανε, θα είχατε κρατήσει άλλη στάση? Εάν ήτανε. Αν ξέρατε τι θα συνέβαινε, τι θα ακολουθούσε, θα είχατε κρατήσει άλλη στάση? Με αυτό το τσουνάμι. Δεν ναι. Πρέπει καταρχήν, εγώ θέλω να πω, αγαπητή μου Νατάσα, ναι, από το 2010 μέχρι και σήμερα, ο Κάντας πάντα μπροστά ήταν. Όποια κυβέρνηση να ήταν πάνω, όταν μου κόβανε τη σύνταξή μου. Μάλιστα. Και έχει κάνει και ο Κατρούγκαλος και ο ΣΥΡΙΖΑ την αυτοκριτική του για αυτό το περιβόητο άθρο περί προσωπικής διαφοράς. Ναι. Και όταν είδαμε πριν 15-20 μέρες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τα 3 που ζητήσαμε, σχεδόν θα μας κάνει και τα 3. Και τι είπε, λοιπόν? Πού τα χαλάσατε? Ότι και αυτά τα αναδρομικά, ναι, που μας είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα μας θα δώσει σε βάθος τριετίας. Είπε ότι θα μας δώσει την καταβολή της 13ης σύνταξης. Ναι. Έτσι. Και είπε ότι θα μπορέσω να δώσω, αν το επιτρέπουν, ήταν και ο κύριος Τεμπονέρας εκεί στη συνάντησή μας. Τα ξέρει. Και του είπε,
Τι σημαίνει να δώσουμε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που λέει 450 εκατομμύρια, όσα αγαπητή Νατάσα, είναι τα κέρδη των παρόχων. Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Κάτι και άλλο, πάω σε να, διάλειμμα. Όταν λένε λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης ότι δεν υπάρχει καμία εκκρεμή αίτηση συνταξιοδότησης, να του θυμίσω κύριε Στρατάκη ότι υπάρχουν 130.000 εκκρεμής αιτήσεις συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Στα επικουρικά ταμεία, που είναι ντροπή να περιμένει αγαπητή Νατάσα κάποιος 7 και 8 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Κάντος, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε τον κύριο Αντώναρο και τον κύριο Στρατάκη για να κλείσουμε. Και τώρα, κύριε, θέλω να πάω στο αγαπημένο μας δημοσιογραφικό θέμα. Θεωρούσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη, οπότε και αρχίσαμε να βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί και η υπόθεση με την εξεταστική, ότι το ζήτημα των υποκλοπών τελείωσε. Τελείωσε εννοώ από την σκληρή επικαιρότητα και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Τώρα επανήλθε. Και αναρωτιέμαι και ρωτώ εσάς που είστε εμπειρότατοι. Αλλάζει αυτό? Μπορεί να φέρει πιο κοντά τις εκλογές, αν οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές? Κύριε Αντώναρε, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο μέσα σε ένα... Πολύ σύντομα. Όπως σας είπα, είναι τρία ξεχωριστά θέματα, τα οποία όμως συμπίπτουν χρονικά. Και πιέζουν την κυβέρνηση, πιέζουν την κοινή γνώμη και στην ουσία ορίζουν και την πολιτική ατζέντα. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σας το έχω πει από την αρχή, θέλει να πάει μέχρι το πιο μακρινό χρονικό σημείο που επιτρέπει το Σύνταγμα, αυτό εννοώ, τις εκλογές. Αν θα μπορέσει να το κάνει, θα εξαρτηθεί, να το πω, να τολμήσω μία πρόβλεψη, από τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Κυρίως από το θέμα των παρακολουθήσεων, που δείχνει να αποκτάει μια καινούρια μεγάλη δυναμική. Άλλωστε, όπως είπατε και εσείς, μέσα Σεπτεμβρίου η εφημερίδα Τα Νέα, μια από τις πολύ μεγάλες εφημερίδες ιστορικές στον τόπο μας, είχε πει υποκλοπές τέλος. Κεντρικό χτύπημα. Πριν από 10 μέρες, πριν από μια εβδομάδα. Η ίδια εφημερίδα ξανάνοιξε με τρόπο εκοφαντικό το ίδιο θέμα. Βλέπουμε ότι τώρα το Σαββατοκύριακο το ίδιο θέμα προφανώς θα κυριαρχήσει στη δημόσια συζήτηση. Μαζί με το θέμα της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, που θα έχουμε, στο οποίο θα έχουμε και άλλα πολλά επεισόδια, το λέω γιατί μου έρχονται πληροφορίες, βλέπω και με φίλους δημοσιογράφους ότι συλλέγουν στοιχεία, και την ακρίβεια που είναι αδάμαστη, όλα αυτά θα πιέσουν πάρα πολύ την κυβέρνηση. Σε ένα μήνα λοιπόν, αν έχουμε τη χαρά να ξαναβρεθούμε σε αυτό το τραπέζι, ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη πρόβλεψη για τον χρόνο των εκλογών. Κύριε Στρατάκη, εσείς τι λέτε? Λοιπόν, ξέρω ότι θα προκαλέσω αντιδράση με αυτό που θα πω. Εγώ δεν είμαι βέβαιος με την αλληλουχία των γεγονότων, τα οποία περιέγραψε νωρίτερα ο κύριος Αντώναρος, και με τις πληροφορίες για όσα έρχονται, αν ο κύριος Μητσοτάκης, όσο πολιτικό παχυδερμισμό και αν επιδείξει, αν μπορεί να ορίσει τις εξελίξεις. Εάν οι πληροφορίες για νέα ονόματα, για παρακολουθήσεις, για χιονοστιβάδα αποκαλύψεων επιβεβαιωθούν, ο κύριος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνω, όσο πολιτικό παχυδερμισμό και αν επιδείξει, δεν θα μπορεί να ορίσει τις εξελίξεις. Ούτε να πάει, ούτε να μην πάει. Θα τον πάνε σε εκλογές και δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος επικεφαλής ή άλλος. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, δημοσιογράφο, και τον καλό συνάδελφο Γιάννη το Στρατάκη.